Αγαπημένη συνήθεια από παλιά, τα τυχερά παιχνίδια την πρωτοχρονιά. Πώς είναι η κίνηση τις ημέρες αυτές στα πρακτορία τυχερών παιχνιδιών? Μαζικές αγωγές για καταπάτηση των ατομικών τους δικαιωμάτων ως απόρρια της Συμφωνίας των Πρεσπών καταθέτουν οι Μακεδόνες, ξεκινώντας από χθες. Οι Μακεδόνες διεκδικούν με τον τρόπο αυτό τα δίκαιά τους, επιδιώκοντας την ακύρωση της Συμφωνίας. Με κέρδη κλείνει η χρονιά για την διαδημοτική επιχείρηση αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 29 Δεκεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Οι τελευταίες μέρες κάθε χρόνου είναι παραδοσιακά συνυφασμένες με αύξηση στη συμμετοχή των πολιτών σε τυχερά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με κάθε είδους τζόγο. Στο σκηνικό των ημερών αυτών, πριν την πρωτοχρονιά, σημαντικό ρόλο έχουν τα τυχερά παιχνίδια, καθώς αναπτερώνουν την αισιοδοξία και τις ελπίδες του κόσμου για καλή τύχη με τον ερχομό του νέου έτους. Οι γιορτές, το χαρούμενο κλίμα, οι οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις των ημερών επισφραγίζονται στην Ελλάδα με μια παλιά συνήθεια αυτή των τυχερών παιχνιδιών. Η γιορτινή ατμόσφαιρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ελπίδα για καλή τύχη. Έτσι, τα πρακτορία τυχερών παιχνιδιών και φέτος αναθέρμαναν την ελπίδα αυτή, διαθέτοντας διάφορα είδη τυχερών παιχνιδιών. Όσο πλησιάζουμε στην πρωτοχρονιά, ανεβαίνει η κίνηση περισσότερο. Ο κόσμος προτιμάει να παίζει πιο πολύ το κρατικό λαχείο. Κοντά στα Χριστούγεννα έπαιζε και το Χριστουγεννιάτικο. Προτιμούν να παίζουν σκράτς, τζόκερ. Τώρα αυτές τις μέρες δοκιμάζουν την τύχη τους. Σε σχέση με άλλες χρονιές η κίνηση είναι λίγο πιο πεσμένη φέτος. Αλλά γενικά δοκιμάζουν την τύχη τους. Τι παίζετε? Αυτό που βλέπετε. Κοινό. Ναι. Πώς θα διαθέτετε την εβδομάδα? Από 0 μέχρι 1 ποσό α. 20 ευρώ την εβδομάδα κατά μέσο όρο διαθέτουν όσοι ποντάρουν στην τύχη τους, τόσο στο κίνο, το τζόκερ, το στοίχημα, το σκράτς, αλλά και το κρατικό λαχείο που έχει την τιμητική του. Ήρθα απλά να επίσκεψη και παίζω και ένα δελτίο. Ήσασταν καμιά φορά τυχαίοι? Όχι, μέχρι τώρα δυστυχώς όχι. Πολλά χρήματα ή λίγα? Όχι, ένα δελτίο για το καλό. Συνήθως γύρω στο 20 τη εβδομάδα ο καθένας και όλοι θα περάσουν να πάρουν τα λαχεία τους για να δοκιμάσουν τύχη τους τώρα στο τέλος του χρόνου. Τυχεροί υπάρχουν αρκετοί στο κίνο, καθημερινά βλέπουμε μικρά ποσά. Στα σκράτς, στα ξυστά, κοινώς, υπάρχουν πάντα μικροί τυχεροί. Αυτά, ελπίζουμε και το κρατικό να κληρωθεί κάπου εδώ πέρα κοντά στην Ορεστιάδα, να έχουμε ένα τυχερό στο πρακτορείο μας. Σε μαζικές αγωγές για καταπάτηση ατομικών τους δικαιωμάτων καταφεύγουν Μακεδόνες μετά την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από την Ομοσπονδία στις 14 Δεκεμβρίου μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης που είχε υποβληθεί για ακύρωση της Συμφωνίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και οι Παμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού. Μετά την ακύρωση αυτή, αποφασίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 οι Μακεδόνες να καταθέσουν μαζικά αγωγές για παραβίαση ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους. Η απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και λέμε απορριπτική διότι δήλωσε αναρμόδιο να δικάσει την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, μας άφησε ένα παράθυρο και μας προέτρεψε να προσφύγουμε στα πολιτικά δικαστήρια και να ζητήσουμε να μας αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο, διότι νιώθουμε ότι καταπατώνται τα ατομικά μας δικαιώματα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό λοιπόν το κάνουμε πράξη εμείς και γι' αυτό καλούμε όλους τους Μακεδόνες και όσους έχουν καταγωγή από τη Μακεδονία και μένουν σε άλλες περιοχές να επικοινωνήσουν μαζί μας και να καταθέσουν και εκείνη τη δική τους αγωγή. Όλα βέβαια θα τα αναλάβουμε εμείς, τους δικηγόρους και τις διαδικασίες, ώστε να μην κουραστεί ο κόσμος και να πάνε χιλιάδες αγωγές ουσιαστικά στα πολιτικά δικαστήρια, το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο πίεσης για να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, ακόμη και αν έχει προλάβει να περάσει από τη Βουλή. Όσον αφορά στις επιπτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι Μακεδόνες θα διεκδικήσουν τα δίκαιά τους και τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα βάσει της απόφασης του ΣΤΕ να επισέλθουν στην ουσία του θέματος και να δικάσουν τις αγωγές των Μακεδόνων, όπως τόνισε ο κ. Τάτσιος. Το σίγουρο είναι ότι όταν και αν θα φτάσει στη Βουλή στις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα θα υπάρχουν ήδη χιλιάδες αγωγές στα δικαστήρια
Και βέβαια την απόφαση αποκλείεται να την πάρουν τόσο γρήγορα. Γι' αυτό και λέμε ότι σε περίπτωση που περάσει από τη Βουλή αυτή η συμφωνία, επειδή εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να την ακυρώσουμε, ακόμη και μετά την πιθανή κύρωσή της, αυτό θα είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να αρχίσει ουσιαστικά να ξετυλίγεται το κουβάρι που λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών. Σε ό,τι αφορά στις αγωγές για την καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων, αναφέρθηκε ο κ. Στάτσιος. Αν λέμε ατομικά δικαιώματα, εννοούμε το δικαίωμά μας να αυτοπροσδιοριζόμαστε και να χρησιμοποιούμε το όνομά μας, το οποίο είναι μοναδικό για τους Μακεδόνες, το ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και ουσιαστικά υφαρπαγής από τους γείτονες, ενώ δεν έχουν την ίδια πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας, που ξέρουμε ότι από τα πάνδημα συλλαλητήρια μέχρι και τα ψηφίσματα του 80% των Δημοτικών Συμβουλίων της Μακεδονίας ζήτησαν να μην παραδοθεί το όνομα το δικό μας ως Μακεδόνες, παρόλα αυτά η κυβέρνηση προχωρά, λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα, και αυτό ουσιαστικά καταπατά τα δικαιώματά μας που το έχουμε ζητήσει και το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι δεν θέλουμε να δώσουμε το όνομα. Οι Μακεδόνες με τις αγωγές αυτές επιθυμούν και διεκδικούν την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να μην δικαιωθούν οι Μακεδόνες. Φυσικά όσοι κάνουν τις αγωγές και τους προτρέπουμε να την κάνουν θα αποζημιωθούν, αλλά το ζητούμενο δεν είναι η αποζημίωση. Είναι η καταδίκη της ίδιας αυτής καθεαυτής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή η ανακοίνωση, κύριε Τάτσιο, βρήκε όταν ευήκοα, δηλαδή είδατε τον κόσμο να αντιδρά, άμεσα να δέχεται αυτή την κίνηση που κάνετε, να θέλετε τη στηρίξει? Η επίσημη ανακοίνωση βγήκε χθες το βράδυ στις 10 στο διαδίκτυο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεσημέρι Σαββάτου δηλαδή, ήδη υπάρχουν 150 άτομα τα οποία έχουν στείλει ήδη τα στοιχεία τους για τις αγωγές. Με κέρδη κλείνει η χρονιά για την διαδημοτική επιχείρηση αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγκρισης του προϋπολογισμού της επιχείρησης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με κέρδη συνεχώς αυξανόμενα από χρονιά σε χρονιά, κλείνει και φέτος η οικονομική δραστηριότητα της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας να τονίζει ότι η επιχείρηση έχει ανωδική πορεία. Βάσει των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2018, πάνω στα οποία βασίζεται ο προϋπολογισμός του 2019, έχετε μπροστά σας την κατάσταση με τα έσοδα και τα έξοδα. Εδώ να σας πω ότι αυτός θα αναμορφωθεί προς τα πάνω, γιατί οι εισπράξεις μέχρι σήμερα που μιλάμε του δευτέρου εξαμήνου ήταν πολύ περισσότερες από αυτές του πρώτου εξαμήνου. Άρα στην πρώτη αναμόρφωση θα υπάρχει άνοδος και στα έσοδα, αλλά και αυτό που βλέπετε στα έξοδα, που είναι η διανομή κερδών και ο λοιπός εξοπλισμός τον οποίο μπορούμε να προμηθευτούμε. Προβλέπουμε διανομή κερδών στο Δήμο Ορεστιάδης 26.000 ευρώ και για πάγια, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ που θα διατεθούν για τις κοινότητες οι οποίες είναι στην περιοχή, είναι 22.000. Το γενικό σύνολο εισόδων είναι 130.000 και των εξόδων 129. Ζητώ την ψήφιση την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019. Το θέμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας κατά πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επιχειρηματολογεί για τους λόγους που το καταψηφίζει. Δεν θα το ψηφίσω. Ναι. Γιατί και άλλη φορά τα είπαμε εδώ ότι είμαστε αντίθετοι με την ύπαρξη αυτών των αναπτυξιακών εταιριών. Θέλουμε η λειτουργία τους να ενταχθεί στις υπηρεσίες του Δήμου, να μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει άμεση επαφή με αυτό το ζήτημα. Δεν θα το ψηφίσω. Απλά θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο, γιατί νομίζω πως ήταν και μία θέση σας και στο παρελθόν αλλά και στο ξεκίνημα της πενταετίας. Μας είχατε πει ότι πολύ σύντομα αυτή η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση θα σταματήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι ακόμα είναι οι λόγοι εκείνοι οι οποίοι επιβάλλουν την ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης διαδημοτικής επιχείρησης. Κύριε Δήμαρχε. Ο πιο βασικός είναι η έλλειψη στελεχών, έτσι ώστε να μπορέσουν να επανδρώσουν τη λειτουργία της. Όταν υπάρχει υποστηλέχους 52% στις υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορείς να φορτώσεις χωρίς τις ανάλογες προσλήψεις. Ευχαριστώ.
Πάμε προς ψήφιση. Ποιοι συνάλλοι ψηφίζουν υπέρ? Ποιος καταψηφίζει? Ο κύριος Γκατζίδης και ο κύριος ο κύριος Μαρασλής, ο κύριος Σουζουνίδης, ο κύριος Γκατζίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος Ιωάννης. Και το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Χωρίς το κλιμάκιο των γιατρών, χωρίς σύνορα, θα έρθει νέα χρονιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης φυλακίου. Οι γιατροί χωρίς σύνορα ολοκλήρωσαν την παρέμβασή τους και 6 μήνες μετά αποχωρούν, τονίζοντας ότι αφήνουν πίσω τους ένα κενό. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση των γιατρών χωρίς σύνορα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης φυλακίου. Το κλιμάκιο της οργάνωσης παρέμεινε επί 6 μήνες στο ΚΙΤ, παρέχοντας φροντίδα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Καταρχήν ήταν να κάνουμε μια τετράμινη παρέμβαση. Την παρατείναμε για άλλους 2 μήνες, γιατί σε διαρκείς συνομιλίες που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα του Φύλος 2, που θα καλύψει την ιατρική φροντίδα σε όλα τα hot spot kit στην Ελλάδα, δηλαδή και στα νησιά, και θα υλοποιηθεί από το Κελπνό. Είχαν πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα θα έχει έρθει πλήρης κλιμάκιο του Κελπνό. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε και εμείς να παρατείνουμε για 2 μήνες την παρέμβασή μας, ώστε να υπάρχει αδιάλειπτη φροντίδα για τον πληθυσμό αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχει έρθει κάποια ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει μια ομάδα. Και εμείς, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μας, θεωρούμε ότι η αποχώρησή μας είναι και ένα μήνυμα ότι πρέπει να έρθει να αναλάβει ένας κρατικός φορέας, που είναι και η αρμοδιότητά του, δεν είναι η αρμοδιότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων να παρέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τέτοιες παροχές. Εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες, οι γιατροί χωρίς σύνορα προχώρησαν και σε επισκευές σε υποδομές. Αφήνουμε ένα κενό. Αφήνουμε ένα πολύ μεγάλο κενό. Δεν μας είναι και μας καθόλου εύκολο να αποχωρήσουμε από αυτές τις συνθήκες. Αλλά την ίδια στιγμή, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν σε διαστάσεις επίγοντος οι διαδικασίες για τη στελέχωση ομάδων, όχι μόνο στον Εύρο, και στα νησιά, που στα νησιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν και περισσότερες, υπάρχουν ας πούμε κάποια μικρά κλιμάκια του Κελπνό κτλ. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι στρατιωτικοί γιατροί πάνω, χωρίς διερμηνία, όπως είναι κατανοητό, δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο τους, με πολύ περιορισμένη φαρμακευτική πρόσβαση και τα λοιπά. Αφήσαμε εμείς μια δωρεά πίσω μας, όπως κάναμε και επισκευές τώρα πριν να φύγουμε, σπασμένα παράθυρα, χαλασμένους θερμοσύφωνες, σπασμένες πόρτες, γιατί με αυτόν τον πολύ βαρύ χειμώνα που ήδη έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αδύνατον για τους ανθρώπους να μένουν με σπασμένα παράθυρα, σπασμένες πόρτες και κρύο νερό. Στο μεταξύ, η μαρτυρία 16χρονου Σύριου ασυνόδευτου πρόσφυγα συγκλώνησε την ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα. Ο 16χρονος εκμυστηρεύτηκε ότι έχει επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή του λόγω των συνθήκων που αντιμετωπίζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια κλινική δημιουργεί ένα πάρα πολύ ασφαλές περιβάλλον για τους ανθρώπους να μιλήσουν. Η φροντίδα που τους παρέχεται, η ιατρική φροντίδα που τους παρέχεται, είναι και το προσλαμβάνουν και σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ιστορίες λοιπόν ζωής που έχουμε ακούσει μέσα σε αυτή την κλινική, πέρα από από τα ιατρικά σωματικά περιστατικά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει, είναι πολλές και πολύ δύσκολες. Αυτό το παιδί έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του και είναι εμφανές. Η παρατεταμένη διαμονή του σε ένα κλειστό κέντρο, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να μένουν άνθρωποι για λίγες μέρες μέχρι λίγες εβδομάδες, για τα συνόδευτα ανήλικα και για τις διαχωρισμένες οικογένειες, δεν είναι όμως έτσι και χρειάζεται να παραμείνουν για μήνες. Έχουμε περιπτώσεις ασυνόδευτων που έχουν μείνει για 5 μήνες, περιπτώσεις οικογενειών διαχωρισμένων που έχουν μείνει 9 μήνες. Όπως είναι κατανοητό, η ψυχολογική τους κατάσταση είναι σε κατάρρευση.
Αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε πάρα πολύ σημαντικά υπόψη μας. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες θέσεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και είναι πάρα πολύ λογικό, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, τέτοια περιστατικά να πολλαπλασιάζονται. Αλλάζουν τα δεδομένα στο επίδομα θέρμανσης. Έτσι, η κυβέρνηση κάνει φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης για όσους δικαιούνται την ενίσχυση ανάλογα με την κλιματική ζώνη που υπάγει το νομός στον οποίο διαμένουν. Το επίδομα θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά το λίτρο από 12,5 πέρυσι και έτσι τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνονται από 80 έως 400 ευρώ. Παράλληλα, διευρύνονται τα περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, ενώ οι δήμοι που χαρακτηρίστηκαν ως ορεινοί με τη μεταρρύθμιση του κλεισθένη εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το φετινό ποσό της επιδότησης αυξάνεται σε σχέση με αυτό που δόθηκε πέρσι, συγκεκριμένα από 0,125 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που ήταν πέρσι, το φετινό ποσό αυξάνεται στο 0,160 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον, τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000 ευρώ σε 130.000 ευρώ για τους άγαμους και από 200.000 ευρώ σε 250.000 ευρώ για τους έγκαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος, μετά τη μεταρρύθμιση του κλεισθένη, νέοι δήμοι χαρακτηρίστηκαν ως ορεινοί, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και να δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης. Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν 4 κλιματικές ζώνες. Ο νομός Εύρου ανήκει στην πρώτη ζώνη. Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως 31 Μαΐου 2019. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TaxisNet. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Πρώτου 2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15 Δευτέρου 2019. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16 Πρώτου έως 31 Πέμπτου 2019, η πληρωμή θα γίνει 28 Έκτου 2019. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15 Εβδόμου 2019 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 11 Δεκάτου 2019. Τα κάλαντα είναι ένα προαιώνιο έθιμο του ελληνικού λαού, της χριστιανικής πίστης και της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς που επιβιώνουν στο πέρασμα του χρόνου. Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τα συναντάμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας σε διάφορες μελωδικές παραλλαγές, με το ίδιο ωστόσο μήνυμα αυτό της χαρμόσυνης αναγγελίας ερχομού του καινούριου χρόνου, της άφιξης του Αγίου Βασιλείου από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, γεμάτα ευχές και αισιοδοξία για καλοχρονιά, με υγεία, ευλογία, αγάπη και αυθονία αγαθών για όλο τον κόσμο. Nothing.
κλασικό σχήμα ακριβικός ήχος. Εύχεται σε όλο τον κόσμο καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας προσωπικά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.